καιρό μιλάμε για ομάδες, ποδοσφαιριστές, αλλά και πρωταγωνιστές εντός του αγωνιστικού χώρου. Τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με την εξέδρα και με αυτούς που δίνουν παλμό και όθηση σε μια ομάδα. Κάποιοι τους λένε και το 10ο παίκτη. Πάμε όμως να τους γνωρίσουμε από κοντά. Είμαστε λοιπόν εδώ στα Γαλανέικα, στο Blue Club, όπου θα μιλήσουμε με τον Θανάση Γαλάνη και τον Παναγιώτη Παπαθανασίου για την εξέδρα αλλά και την ομάδα. Απολαύστε. Θανάση, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να πηγαίνει στο γήπεδο και πότε κατάλαβες ότι η ομάδα της Λαμίας είχε γίνει το δεύτερο σου μισό? Από μικρή ηλικία, από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μας, από μικρό παιδί, επειδή και το σπίτι είναι κοντά στο γήπεδο της Λαμίας και επειδή ήμουνα και ποδοσφαιριστής, έχω παίξει και στους εφήβους της Λαμίας όταν η ομάδα ήταν στη Β' Εθνική με τους μεγάλους παίκτες τότε που είχε, πήγαινα συνέχεια στο γήπεδο. Αυτή την ομάδα, επειδή και η πόλη μου και ζω εδώ και η πόλη μου και όλα, την αγάπησα δεύτερο σπίτι μου. Για μένα η Λαμία σαν ομάδα, σαν αυτό, είναι το, από τα πιο πολύτιμα πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι ήμουν τυχερός και είμαι τυχερός που είδα αυτή την ομάδα και στην Α' Εθνική. Γιατί όλα τα χρόνια με βροχές, με χιόνια, έξω πηγαίναμε, μέσα πηγαίναμε, πάρα πολλά παιχνίδια, όταν είχε και την κερκίδα την πολύ δυνατή η Λαμία τότε παλιά, και εγώ και ο Παναγιώτης εδώ ήμασταν μέλη μέσα στην κερκίδα, πηγαίναμε σε πάρα πολλά παιχνίδια έξω, έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα με την ομάδα της Λαμίας. Αυτό σημαίνει αγάπη. Παναγιώτη, είσαι ο άνθρωπος που από μια εξέδρα μόνος του αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κλαμπ οπαδών για την ομάδα της Λαμίας, που αυτή τη στιγμή είναι και το μεγαλύτερο στην πόλη. Τι σε όθησε να κάνεις αυτή την κίνηση? Καλησπέρα καταρχήν και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, το κανάλι σας, το Σπόρο 66. Κοιτάξτε να δείτε. Η Λαμία για μας εδώ είναι μια ιδέα. Είναι τρόπος ζωής. Αγαπάμε την ομάδα όσο αγαπάμε την οικογένειά μας. Είμαστε από μικρά παιδιά στο γήπεδο. Και όλη η αγάπη μας αυτή και το συνέστημα που μας βγάζει η ομάδα, θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε την ομάδα, να συμμετέχουμε σε αυτό, να περνάμε ευχάριστα και να βοηθάμε την αγάπη μας, που είναι η Λαμία. Η Λαμία τα τελευταία χρόνια, μετά από πολλές δεκαετίες, κατάφερε να βγει στη Σούπερ Λίγκα. Εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μεγαλομέτοχο, τον κύριο Παπαϊάνο και τη διοίκηση, γιατί πολλές διοικήσεις προσπαθήσανε, αλλά καμία δεν κατάφερε να φτάσει στο αποτέλεσμα αυτό. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Σύλλογος Φιλάθλων Λαμίας, ο σκοπός μας είναι να συσπηρώσουμε τον κόσμο γύρω από την ομάδα, να δημιουργήσουμε καινούργιους φιλάθλους. Τα μικρά παιδιά να έχουν σαν πρότυπο την ομάδα και να είναι πρώτα Λαμία και μετά ό,τι άλλο και τίποτα άλλο. Να μεγαλώσουμε σαν ομάδα, σαν πόλη. Αυτό. Πώς είναι εγγεγραμμένος ο αριθμός το κλαμπ και ποιος είναι ο στόχος για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά? Το κλαμπ αυτή τη στιγμή έχει 246 μέλη. Έχουμε ξεκινήσει από Αύγουστο του 19. Και αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός στη μέση, θα είχαμε ξεπεράσει, θεωρώ, και εγώ και ο Παναγιώτης και όσοι είμαστε εδώ, και τα 300-400 μέλη. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι επάνω στην καραντίνα δεν καθίσαμε ούτε με δεμένα τα χέρια ούτε με τίποτα. Προσπαθήσαμε, μπήκαν καινούργια μέλη μέσα. Βάλαμε 32 μέλη καινούργια μέσα με την καραντίνα. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά, επειδή έχουμε όλα τα προσόντα, δηλαδή και τα πρακτικά μας και όλα είναι με τα καινούργια καταστατικά που γίνονται, και είμαστε, θεωρώ, ο μόνος σύλλογος που είναι 100% σωστό σε όλα τα επίπεδα, να έρθει κι άλλος κόσμος κοντά σε εμάς. Τώρα, για τη νέα περίοδο, θεωρούμε, αν ανοίξει και το γήπεδο, αυτά μπορεί να στα πει και ο Παναγιώτης εδώ που είναι, αλλά θα σου πω και εγώ, έχουμε κάποιες σκέψεις με τον Παναγιώτη εδώ και για διαρκείας και για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά αυτά μπορεί να σε ενημερώσει και ο πρόεδρος, ο ίδιος.
επάνω σε αυτό. Πρόεδρε, εσείς τι έχετε να πείτε? Ο στόχος του συλλόγου είναι απλός. Να μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τον κόσμο της Λαμίας κοντά στο κλαμπ, να γίνουμε περισσότεροι, να προσεγγίσουμε την νεολαία, να δυναμώσουμε, να έχουμε μια δυναμική και στο γήπεδο και πέρα από εκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε χώρια. Η Λαμία θέλει τους φιλάθλους της και τους οπαδούς της ενωμένους. Δεν μπορεί να είμαστε 15 σε ένα σημείο, 20 σε ένα άλλο και 30 σε ένα άλλο σημείο στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείξουμε μια δυναμική όπως κάνουν όλες οι πόλεις και όλες οι ομάδες στο επίπεδο της Λαμίας. Αυτό το λέω και σαν απέτηση, αν θέλεις. Σαν πρόεδρος εδώ του Συλλόγου. Το λέω και σαν απέτηση. Να σταματήσουν οι ίντρικες, να σταματήσουν τα πάντα και να γίνουμε όλοι ένα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Αυτή η συσπήρωση θα βοηθήσει και την υγεία της ομάδας. Θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα βοηθήσει στο να συσπηρωθεί περισσότερος κόσμος γύρω από την ομάδα. Πόσο δύσκολο είναι να οργανώνεις μια εξέδρα και ταυτόχρονα να είσαι υπεύθυνος για αυτή? Είναι αρκετά δύσκολο, όσο και απλό να φαίνεται. Γιατί όταν είσαι στο σημείο αυτό, πρέπει να εμπνεύσεις τον κόσμο από πάνω. Να τον κάνεις να συμμετέχει μαζί σου, στο σύνθημα, σε οτιδήποτε. Να κάνεις τον κόσμο να αισθάνεται, ας πούμε, στο γήπεδο άνετα. Να σηκωθεί να φωνάξει για την ομάδα του. Πρέπει να το εμπνεύσεις αυτό. Δεν είναι απλό, είναι δύσκολο. Όσον αφορά για την ευθύνη, η ευθύνη είναι μεγάλη. Γιατί όταν μιλάμε για γήπεδο, δεν ξέρεις ο καθένας, ανά πάσα ώρα και στιγμή, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να συμπεριφερθεί. Εκεί θέλει μια μεγάλη προσοχή, τεράστια προσοχή, γιατί έρχονται και τα πρόστιμα που τα πληρώνει η ομάδα, εάν πεταχτεί μέσα ένα αντικείμενο ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί θέλει μια μεγάλη προσοχή. Και η ευθύνη είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα γι' αυτό. Θέλουμε να μας πείτε εάν θεωρείτε ότι οι φίλαθλοι είναι ο 12ος παίκτης και αν στα τόσα χρόνια που παρακολουθείτε ποδόσφαιρο υπήρξαν στιγμές που πιστέψατε ότι τον γκολ το έβαλαν οι φίλαθλοι από την εξέδρα. Οι φίλαθλοι έχουν βάλει πάρα πολλά γκολ από την εξέδρα. Γήπεδο χωρίς κόσμο και ομάδα χωρίς οπαδούς και φιλάθλους δεν υφίσταται. Έχουμε πολλά παραδείγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ομάδες οι οποίες παρουσιαστήκαν σαν κομίτες κάποια στιγμή με κάποια δυναμική, οικονομική βέβαια, εξαφανιστήκαν σε μηδέν χρόνο. Και ο λόγος ήταν ότι πίσω από την ομάδα δεν υπήρχε κόσμος. Ο κόσμος είναι το α και το ω σε κάθε ομάδα. Και ειδικά για την ομάδα τη δική μας τη Λαμία, που παλαιότερα ο κόσμος τη στήριζε πάρα πολύ. Το γήπεδο το δικό μας, ας πούμε, είχε μέσα 10.000 και 9.000 κόσμο σε πάρα πολλά παιχνίδια γάμα εθνικής και β' εθνικής. Ήταν ο 12ος παίχτης. Είναι το α και το ω για μια ομάδα για να προχωρήσει, να πάει μπροστά και οι διοικούντες να έχουν ένα κίνητρο να υποστηρίζουν την ομάδα και να τη βοηθάνε οικονομικά. Θανάση, εσύ τι πιστεύεις? Μόνο με αυτά που είπε ο Παναγιώτης, σε όλα, ο 12ος παίκτης σε ομάδες τέτοιες είναι ο κόσμος. Έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια να κερδίζονται από τον κόσμο, από εμάς. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης, ότι παλιά είχε πάρα πολύ κόσμο και β' εθνική, θυμόμαστε εμείς παιδιά μικρά, μεγάλοι που ήμασταν μετά. Και ευελπιστώ ότι κι αν τελειώσει και η καραντίνα, να γεμίσει πάλι το γήπεδο και να γεμίζει πιο πολύ. Γιατί βλέπω ότι φέτος και ο μεγαλομέτωχος, αλλά και η διοίκηση και όλα, ότι έχουν βάλει πιο ψηλά τον πήχη. Και πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό θα το εκτιμήσει και θα πηγαίνει στο γήπεδο πιο πολύ. Δεν χρειάζεται μόνο τηλεόραση, χρειάζεται να βοηθάμε και την ομάδα. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν είμαστε όλοι επιχειρηματίες. Άλλοι είναι εργαζόμενοι, άλλοι είναι συνταξιούχοι, άλλοι είναι... Και βλέπεις όμως ότι κάτι πρέπει να δώσουν και να πάνε να δουν στο γήπεδο. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να μαζέψουμε τον κόσμο πάλι
να έρχεται στο γήπεδο. Πράγματι είναι ο 12ος παίκτης. Ήρθε η ώρα να μπει στην κουβέντα μας και ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΣ Λαμία, ο Κώστας Αλπόγλου. Κώστα, εσύ με τα τόσα χρόνια εμπειρίας στον αγωνιστικό χώρο, θέλουμε να μας πεις πόσο βοηθάει η εξέδρα τον παίκτη μέσα στο γήπεδο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την πρόσκλησή σας και εκ μέρους των υπολείπων παιδιών που δεν βρίσκονται εδώ. Η ερώτησή σας έχει πολλές απαντήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω με την προσωπική μου εμπειρία από τη χρονιά που ήρθα στη Λαμία, το 1978. Τότε η Λαμία ήταν μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Β' Εθνικής. Ο φίλαθλος κόσμος σε οποιοδήποτε παιχνίδι, μα παίζαμε με μεγάλες ομάδες, μα με μικρές, γέμιζε αυτό το γήπεδο. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε τώρα. Το όνειρό μας εμάς ήταν να βγούμε στην Α' Εθνική. Δεν το καταφέραμε. Το κατάφερε όμως η τωρινή διοίκηση με ηγέτη τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, τι να πούμε τώρα, έκανε το όνειρο το δικό μας πραγματικότητα. Και τον ευχαριστούμε δηλαδή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι φίλαθλοι, οι πόλοι, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, ας πούμε. Αιώνια ευγνωμοσύνη. Για το αν ο φίλαθλος κόσμος είναι ο 12ος παίκτης, εγώ θα έλεγα όχι μόνο ο 12ος, και ο 13ος και ο 14ος και ο 15ος. Η πιο σκληρή έδρα εδώ που ερχόταν όλες οι ομάδες τότε και λέγανε πάμε στη Λαμία, πόσα γκολ θα φάμε. Εάν τρώγανε κάτω από 3 γκολ, φεύγανε ευχαριστημένοι. Έτσι ακριβώς το λέω για να τριχιάζω. Ο φίλαθλος κόσμος εμάς μας αγκάλιασε. Εγώ ένιωσα αυτή την αγάπη από τη στιγμή που ήρθα στη Λαμία μέχρι και τώρα που μιλάμε, που εισπράττουμε αυτή την αγάπη του κόσμου έξω που μας βγαίνουν, μας χαιρετάνε. Κόσμος που δεν τους ξέρουμε κιόλας το όνομα τους, πώς τους λένε, ας πούμε. Η Λαμία εδώ έχει μεγάλη δυναμική. Αλλά έχω παρατηρήσει, ας πούμε, από τότε που βγήκε η ομάδα στη Super League, έχουν δημιουργηθεί 2-3 κλαμπ, ας πούμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Εδώ πρέπει να ενωθούν όλοι. Δεν είναι σε αυτή τη φάση η Λαμία τώρα να έχει πολλούς συνδέσμους. Η Λαμία τώρα πρέπει να συσπυρώσει τον κόσμο, να συγκεντρωθούν κάτω από μία στέγη, να είναι πιο δυναμική και να μην είναι, ας πούμε, πολλά κλαμπ μαζί. Γιατί όταν είναι ενωμένοι κάποιοι, πετυχαίνουν και πιο πολύ εύκολα τους στόχους. Και ποιοι είναι οι στόχοι? Η πίεση στα κέντρα διοίκησης του ποδοσφαίρου. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάμε στη Λαμία. Γίνεται ο χαμός εδώ. Θυμάμαι από παλιά εδώ γέμιζε Λαμία κόσμο. Κάθε Κυριακή γεμίζαν εδώ οι επαγγελματίες με τα μαγαζιά, με τις ταβέρνες, γέμιζε ο κόσμος. Ερχόταν φίλαθλοι από τις αντίπαλες ομάδες. Πάμε στη Λαμία. Η Λαμία είχε άλλο πρεστίζ από τότε. Αλλά δεν καταφέραμε να βγούμε, ας πούμε. Δεν καταφέραμε να βγούμε και μπορώ να πω που συγκυρίες δεν βγήκαμε. Δηλαδή, είχαν και θέμα, ας πούμε, με τους παράγοντες. Δεν είχαμε έτσι ένα δυνατό παράγοντα όπως είναι τώρα, ας πούμε, ο μεγαλομέτοχος, ο Παπαϊωάννου, ας πούμε, που βοήθησε την ομάδα στα μέγιστα, αυτός ο άνθρωπος. Έβαλε τα λεφτά του, έβαλε τον υδρότα, το άγχος του, να πούμε, μιλάμε, τι να πούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η Λαμία τώρα έγινε μια μεγάλη, ας πούμε, ζημιά αυτού με τον κορονοϊό. Όχι μόνο εντάξει για τη Λαμία, για όλες τις ομάδες, ας πούμε. Και ένα άλλο, ας πούμε, που θέλω να πω. Η ηγεσία της Λαμίας της Ορεινής πρέπει να σκύψει το πρόβλημα αυτό των φιλάθλων και των πολλών κλαμπ μαζί. Πρέπει να κάνει μια κίνηση εκεί. Και η Λαμία, δηλαδή, ο κόσμος παίζει μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο, να πούμε, για την δυναμική. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όχι μόνο, ας πούμε, για να γίνει το 12ος παίχτης. Και αλλιώς πώς. Πάντα οι πολλοί φέρνουν τα αποτελέσματα που θέλει, ας πούμε, κάθε ομάδα. Από όλους τους τομείς.
όχι μόνο αγωνιστικά, που έρχεται εδώ και η αντίπαλη ομάδα, ας πούμε, παθαίνει σοκ και δέος που μένει μέσα στο γήπεδο, που ένα γήπεδο είναι έτοιμο να τους κατασπαράξει και να τους κερδίσει. Όχι μόνο αυτό, και στα κέντρα εξουσίας. Εκεί, λέει, κέντρα εξουσίας. Η Λαμία έχει τέτοια δυναμική. Δεν μπορεί να λείπει η Λαμία από τη Super League. Και άλλες ομάδες που ήταν κομίτες περάσανε και φύγανε, ας πούμε. Που δεν είχαν ούτε φιλάθλους, ούτε ακολουθούσαν την ομάδα κοντά, ούτε τίποτα. Είναι θέμα και της διοίκησης να σκύψει. Εγώ λέω, ας πούμε, και κάνω και έκκληση να καλέσουμε καλομέτωχος τους ηγέτες εδώ. Είναι πόσα κλάμπ, ας πούμε. Ας τους καλέσουμε. Τους ηγέτες, όχι και ο ίδιος, οι άνθρωποι του που διοικούν, ας πούμε, που οργανώνουν την ΠΑΕ. Οι φύλαθλοι είναι κομμάτι της ομάδος, αναπόσπαστο κομμάτι. Δεν υπάρχει ομάδα χωρίς φύλαθλοι. Ονοώ. Εύχομαι να ζήσουμε καλύτερες στιγμές με τη Λαμία. Και το δικαιώτη και το αξίζει και μπορεί η Λαμία να παίξει και Ευρώπη. Και λέω φέτος που παρακολούθησα την ομάδα, εάν η ομάδα στον πρώτο γύρο δεν είχε αδικηθεί, γιατί αδικήθηκε κατάφορα. Και αν θυμάστε τότε το παιχνίδι το πρώτο με τον Άρη που έγινε η σφαγή εκεί και αντί να κερδίσουμε εμείς δικό μας παιχνίδι, ας πούμε, μας κλέψανε τους 3 βαθμούς, η ομάδα θα πήγαινε τρένο για Ευρώπη κατευθείαν. Δεν το συζητάω. Αυτά τα ολίγα από εμάς Παλεμάχος. Ευχόμαστε και εδώ στο σύνδεσμο, ας πούμε, καλή δύναμη και να ξεκινήσει πλέον τα παιχνίδια από τη νέα σεζόν να συμμετέχουν και οι φιλάθλοι, γιατί πρωτάθλημα χωρίς φιλάθλους δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Είναι, μιλάμε... Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι τα καλύτερα και στο κανάλι σας, στο Sport 66. Ευχαριστούμε πολύ. Προσωπικά, Σταύρο μου, για ό,τι έχεις κάνει και για τους Παλέμαχους που μας ανέδειξες και κάνεις πολλά, ας πούμε, και για αυτή την πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, κλείνοντας μας ένα, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε εάν οι στόχοι του κλαμπ περιορίζονται μόνο στα στενά ποδοσφαιρικά όρια ή αν συμπεριλαμβάνουν και επέκταση σε κοινωνικές δραστηριότητες. Σαφώς και όχι, δεν περιορίζονται μόνο στα στενά ποδοσφαιρικά όρια. Ήδη το Blue Club από το 19, που τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε, είχαμε κάνει κοινωνική προσφορά στο φανατροφείο Θηλαίων. Φέτος κάναμε στο φανατροφείο Αρένων μία προσφορά, ένα ποσό, το μαζέψαμε από τα μέλη μας και το δώσαμε στον πρόεδρο του φανατροφείου με σκοπό τα παιδάκια εκεί να πάρουν αθλητικό υλικό, έτσι, να τους δώσαμε μπάλες, προσφορά της ΠΑΕ Λαμία, και συνεχίζουμε με αιμοδοσίες και τα λοιπά. Βέβαια, λόγω του COVID, όλα αυτά κάποια στιγμή μείνανε πίσω. Αλλά έχουμε στη σκέψη μας και στο μυαλό μας να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά κοινωνικές δράσεις και τα λοιπά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν μπει η κανονικότητα θα μπορέσουμε να κάνουμε δραστηριότητες περισσότερες και με πιο πολύ ουσία. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω στο κομμάτι αυτό. Τώρα με την ευκαιρία θα ήθελα να πω και κάτι άλλο ακόμα όσον αφορά το γήπεδο της Λαμίας εδώ. Εμείς εδώ σαν κλαμπ και σαν μέλη που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας είμαστε ανοιχτοί, εάν μας ζητηθεί, να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε τομέα χρειαστεί να καλοπιστεί το γήπεδο, τουλάχιστον απ' έξω. Γιατί αυτή δεν είναι εικόνα γηπέδου, με ένα τσιμεντόχρωμα απ' έξω.
πρέπει το γήπεδο να βαφτεί, να πάρει μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Η ομάδα παίζει Super League. Όταν λέμε είσαι Super League, δεν είσαι μόνο αγωνιστικά, είσαι σε όλα τα επίπεδα. Ας αναλάβει δράσεις ο Δήμος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος, σε συνεργασία με τη διοίκηση, να παρουσιάσουμε ένα γήπεδο αντάξιο της ομάδος μας και των φιλοδοξιών που έχουμε. Εμείς σαν κλαμπ είμαστε ανοιχτοί, είτε με γκράφιτι, σε συνεννόηση και με το Δήμο και με τη διοίκηση, είτε οτιδήποτε, να ομορφύνει ο χώρος, να έρχονται εδώ οι ξένοι φίλαθλοι και οι οπαδοί και να λένε ένα μπράβο σε εμάς. Γιατί αυτή δεν είναι η εικόνα του γηπέδου και μέσα στο γήπεδο. Σπασμένα καθίσματα, σπασμένες εξέδρες, έτσι, και πολλά άλλα. Βέβαια, αυτά δεν φταίει η διοίκηση της Λαμίας. Αυτά είναι όλα έγκυται στο Δήμο Λαμίων. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόστος τόσο πολύ μεγάλο αυτό να καλοποιήσουμε το γήπεδο. Γίνονται άλλα κι άλλα. Η ομάδα υπάρχει στη Σούπερ Λίγκα. Είναι ζωντανός οργανισμός. Πρέπει να βοηθηθεί σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι είπε και ο πρόεδρος αυτό, ο μεγαλομέτωχος της προάλλης. Το ανέφερε. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Πρέπει να συνεισφέρουμε και όλοι, ο καθένας, όπως μπορεί, έτσι και με τον τρόπο του. Και ένα τελευταίο, για να κλείσουμε. Κάνω έκκληση σε όλους τους φιλάθλους της πόλης, το λέω και πάλι, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση να ενωθούμε κάτω από μία στέγη όλοι, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να παρουσιάσουν μία δυναμική για το καλό της ομάδος. Να είμαστε αξιοπρεπείς και υπολογίσιμοι δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί η Λαμία την έχει τη δυναμική αυτή. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε προτάσεις και περιμένουμε ανταπόκριση. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κανέναν τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία και να σας πούμε ότι το Sport 66 θα είναι πάντα κοντά στο κλαμπ για οτιδήποτε χρειαστεί. Για ό,τι χρειαστείτε κι εσείς, εμείς είμαστε εδώ να έχουμε συνεργασία, να τα λέμε όλα, να αδεικνύουμε όλα και να πάει η πόλη και η ομάδα μπροστά. Γιατί η Λαμία, το όραμα των φιλάθλων της Λαμίας είναι να τη δούνε να παίζει στην Ευρώπη. Λαμία ζούμε, Ευρώπη να σε δούμε. Αυτό είναι το σύνθημα πλέον. Με αυτό το σύνθημα λοιπόν σας αφήνουμε κι εμείς και μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Καλή συνέχεια!